νοσοκομείο Σιτίας. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ασχολούμαστε με όλα αυτά τα προβλήματα και γενικότερα το σκηνικό το οποίο παρατηρείται και καταγράφεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι καταβάλλονται προσπάθειες. Καταβάλλονται προσπάθειες και από τοπικούς φορείς, πέρα το αναγνωρίσουμε. Καταβάλλονται προσπάθειες και από την τοπική κοινωνία. Καταβάλλονται προσπάθειες υπεράνθρωπες και από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε την γενικότερη κατάσταση που κυριαρχεί σε ένα πανελλαδικό επίπεδο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με φόντο την υποστελέχωση για να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα. Και ποια είναι αυτά τα αδικαιολόγητα? Μία πολιτική που κάπως έχει αποτύχει. Μία πολιτική που στοχεύει στην στελέχωση και δεν στοχεύει στο γεγονός ότι πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και νοσηλευτές προκειμένου να μην έχουμε άγονες προκηρύξεις, προκειμένου να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει να στηρίξουν την Σιτία και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Προσωπική υποκειμενική άποψη. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι χθες εδώ, στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα, φιλοξενήσαμε τον κύριο Παπανικολάου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Σιτίας. Νοσοκομείου Σιτίας. Διατύπωσε τις απόψεις του και σήμερα δίνουμε μία συνέχεια και δίνουμε λόγο στον εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζομένους στο ΔΣ των 4 νοσοκομείων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και βέβαια εκπρόσωπος και πρόεδρος των εργαζομένων στο πολύπαθο για πολλούς νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Είναι ο κύριος Μανουσάκης, ο κύριος Γιώργος Μανουσάκης, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πανιτόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γνωρίζετε, κύριε Μανουσάκη, την ευαισθητοποίησή μας σε βεβαίως θέματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με προβλήματα νοσοκομείων του Λασιθίου, μεταξύ αυτών και Σιτίας και Αγίου Νικολάου. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μας μεταφέρετε την εικόνα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Σιτίας. Έχετε ξεκάθαρη εικόνα και εγώ να πω ότι υπήρξε ένα ρεπορτάζ χθες μέσα από τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του Συλλόγου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Σιτίας, μέσα από ένα ρεπορτάζ που υπέγραψε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κοσμαδάκης. Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ εκφράζονται προβληματισμοί στο κομμάτι των εφημεριών, σε κλάδους, σε τομείς, σε κλινικές όπως η παιδιατρική, των αναισθησιολόγων, των καρδιολόγων, ορθοπαιδική κλινική, ακτινολόγων και προσεχώς και για την παθολογική κλινική. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Εντάξει, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σιτίας πολύ αναλυτικά αναφέρει τα προβλήματα και στο ρεπορτάζ του συνάδελφου σας. Και εγώ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο πάντα έρχομαι σε επικοινωνία και σε επαφή με τους συναδέλφους από το Σύλλογο Εργαζομένων και με τους εργαζόμενους από το Νοσοκομείο Σιτίας. Τα πράγματα δεν είναι καλά στα περιφερειακά νοσοκομεία και δυστυχώς αν δεν αλλάξει σημαντικά η πολιτική, η μισθολογική και οι συνθήκες εργασίας που αφορούν το ιατρικό, νοσηλευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα περιφερειακά νοσοκομεία, ό,τι προσπάθειες και κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, όσο και αν προσπαθούν να τα βοηθήσουν, δεν θα έχουν μέλλον. Γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Πρακτικά σημαίνει ότι για παράδειγμα 22 ημέρες το μήνα δεν εφημερεύει ακτινολόγος στο νοσοκομείο Σιτίας και σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνονται αξονικές και υπέρηχοι. Και είναι προς τιμήν των γιατρών ότι σε κάτι πάρα πολύ επίγον, χωρίς να οφείλουν, εάν βρίσκονται και χωρίς να εφημερεύουν, αν βρίσκονται στην περιοχή της Σιτίας, έρχονται από το σπίτι τους και μπορεί να καλύψουν κάτι που είναι πάρα πολύ επίγον, επειδή οι ίδιοι το θέλουν. Αλλιώς θα διακομιστεί αλλού ο ασθενής ή ο τραυματίας. Πολλές φορές γίνονται διακομιδές για αξονική στο νοσοκομείο Νικολάου, στο νοσοκομείο του Ηρακλείου και έχει γίνει περιστατικό που διακομίστηκε περιστατικό και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου από τη Σιτία. Είναι λάθος πολιτική. Είναι η μισθολογική και η εργασιακή πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια στρέφει τους γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό. Βγαίνουν οι προκηρύξεις και οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες.
Οι πολιτικοί πριν τις εκλογές βγαίνουν και λένε ότι εμείς προκηρύξαμε τόσες θέσεις για το νοσοκομείο Σιτίας, τόσες για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τόσες για το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Όμως εγώ έθεσα ένα δημόσιο ερώτημα πριν τις εκλογές και δεν απαντήθηκε. Θα μας δώσουν στοιχεία από το Υπουργείο πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για αυτές τις θέσεις. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, οι ανεπίσημες, είναι ότι για τις 15 θέσεις υποβλήθηκαν μόλις 3 αιτήσεις. Που ήταν στα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου. Και οι υπόλοιπες θέσεις, οι 12, θα παραμείνουν κενές. Και αυτό σημαίνει ότι τα κενά στις εφημερίες θα συνεχιστούν. Αναφερθήκαμε στο ακτινολογικό 22 μέρες. Στο αναισθησιολογικό είναι 18 ημέρες τα κενά πάνω κάτω από μήνα σε μήνα. Υπάρχουν κενά στην παιδιατρική κλινική και έχουν υπάρξει και περιστατικά και έχουν υπάρξει και παράπονα από γονείς που δεν μπορούσαν να βρουν περίθαλψη για τα παιδιά στο νοσοκομείο. Υπάρχει, φιλοξενήσαμε χθες τον κύριο Παπα-Νικολάου, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά αρκετά το νοσοκομείο Σιτίας, όπως και όλο το ΔΣ. Αυτό το οποίο τόνισε μεταξύ άλλων στην εκπομπή μας είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια η δουλειά που έχει γίνει δύσκολα μπορεί να ισοβαθμιστεί με δουλειά 30 χρόνων. Εντάξει, αυτό ενδεχομένως είναι μια έκφραση που έχει να κάνει με τη δουλειά που μπορεί να έχει ρίξει ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου. Ναι. Και εντάξει, είναι θετικό το ότι υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι και καλύπτουν ένα κενό του κράτους. Όμως μην ξεχνάμε ότι η παροχή των υπηρεσιών υγείας και η λειτουργία των νοσοκομείων είναι υποχρέωση του κράτους. Και όλοι πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνουμε φορολογία για να μην υπάρχουν οι σύλλογοι φίλων να ανακαινίζουν τις κλινικές, αλλά για να τις ανακαινίζει το κράτος. Και κυρίως για να πληρώνει το κράτος σωστά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, να μην φεύγουν στο εξωτερικό, μάλιστα, να μην πηγαίνουν στην Κύπρο, να μην πηγαίνουν στη δυτικά ιατρία. Μάλιστα. Έχουμε τη Στέλλα τη Μαθιουδάκη. Ωραία, πάμε στη Στέλλα τη Μαθιουδάκη να τοποθετηθεί και αυτή, συνάδελφος από το Ρέθυμνο, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα γενικά σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, καθώς γνωρίζω την ευαισθησία της σε ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Στέλλα, την καλησπέρα μας. Μας παρακολούθησε και χθες η Στέλλα και σήμερα στη συνέχεια που δίνουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στον κύριο Μανουσάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Αυτό που έχω να πω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Ρεθύμνου, που τα τελευταία 28 χρόνια καλύπτω ρεπορτάζ για το νοσοκομείο Ρεθύμνου και για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, είναι ότι αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, κυρίως από την πανδημία και έπειτα, δεν το έχω συναντήσει ποτέ ξανά. Μόνο στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου πλέον δεν έχουμε κάνει εμείς διακομιδές ή μόνο από αυτά τα νοσοκομεία δεν έχουμε ζητήσει νοσοκομείο Ρεθύμνου να μας έρθουν δανεικοί γιατροί. Αυτό κάτι δείχνει, κάτι λέει. Και αυτό που λέει είναι ότι μάλλον οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα, από όποιους και αν εφαρμόστηκαν, δεν θα μπω σε διαδικασία αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία ή κάποια συγκυβέρνηση, μάλλον δεν είναι επιτυχημένες. Νίκο, να σου θυμίσω και κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ένα ρεπορτάζ που το προηγούμενο διάστημα είχε παρουσιάσει η Κρήτη TV μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Δόθηκαν, λέει, κίνητρα για τις προκηρύξεις που έγιναν, μόνο που τα κίνητρα, τα οικονομικά πάντα κίνητρα, όπως τουλάχιστον μας τα παρουσίασαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, ήταν με βάση τον ισχύοντα νόμο της δεκαετίας του 80. Ξέρετε, ένας διευθυντής παθολογικής συγκεκριμένα, που εμείς εδώ έχουμε τρομερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά αυτή την θέση, την παθολογική κλινική και γενικά τους γιατρούς, ξέρετε πόσο ήταν η αύξηση αυτή, αυτό το φοβερό οικονομικό κίνητρο που δόθηκε σε ένα επιστήμονα για να έρθει να καλύψει? Ούτε 10 ευρώ. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν με τέτοια κίνητρα θα καλυφθούν ποτέ οι θέσεις. Αυτή την ώρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, η παθολογική κλινική του Ρεθύμνου έχει μόλις 2 ειδικευμένους γιατρούς και οι ειδικευόμενοι που τους είχα αφήσει στους 6 τείνουν πλέον να μηδενιστούν, γιατί πλέον μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να παραμείνουν σε ένα νοσοκομείο που δεν έχουν καμία προοπτική και σε μια παθολογική κλινική. Αυτή την ώρα δε που μιλάμε και που έχει ξεκινήσει ευτυχώς για όλους τους νομούς της Κρήτης η κίνηση, η τουριστική κίνηση, το τμήμα επειγών των περιστατικών του νοσοκομείου είναι υποκατάρρευση. Και δεν είναι υποκατάρρευση μόνο από τους γιατρούς που λείπουν ή από τους γιατρούς που γίνονται λάστιχο, όπως έχω πει πολλές φορές, να ανεβοκατεβαίνουν από τον πρώτο στο δεύτερο, στο ισόγειο, στο υπόγειο, δεξιά-αριστερά για να καλυφθούν τα κενά. Και όταν λέω πρώτο, αναφέρομαι στα χειρουργεία, στη χειρουργική κλινική, την καρδιολογική, στο δεύτερο την παθολογική, τη μονάδα εντατικής θεραπείας που τρέχουν όλοι να βοηθήσουν το ΤΕΠ. Αναφέρομαι πλέον και στους νοσηλευτές, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον
αρχίζουν να δηλώνουν παραίτηση, μάλιστα, να αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να αναζητούν μια άλλη θέση σε ιδιωτικά κέντρα. Κύριε Μανουσάκη, από ό,τι μαθαίνουμε, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξεκινήσει τις περιοδίες από την Κρήτη και από την Ανατολική Κρήτη, από το Λασίθι. Θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση, κάποια επαφή με το επιτελείο του προκειμένου να υπάρξουν κάποιες δεσμεύσεις και πραγματικά το αποτέλεσμα των συναντήσεων που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα με στελέχη, με επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας, ποιο είναι? Όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα που είναι να αυξηθούν οι μισθοί και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για να έρχονται πλέον εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει καμία ανταπάντηση. Είπαν ότι δώσανε την αύξηση του 10%, την οποία όμως ουσιαστικά δεν είναι ούτε 10% και είναι και απειροελάχιστο σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και με τους μισθούς που υπάρχουν είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Τώρα, δυστυχώς και για υπόλοιπα θέματα που είχαμε θέσει προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κατά καιρούς, δεν έχουμε δει κάποια ανταπόκριση. Είχαμε κάνει διάλογο με τον κύριο Πλεύρη όταν ήρθε στο νοσοκομείο. Από αυτό που του είπαμε, τίποτα δεν είδαμε να προχωράει. Αλλά από εκεί και πέρα, εμάς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φόβος σε σχέση και με το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει και με κάποια πράγματα που έχει πει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με τα νοσοκομεία, ναι, για τη μετατροπή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και για το γεγονός ότι πλέον έχει ξεκινήσει η διαδικασία οι γιατροί που θα εργάζονται στα νοσοκομεία να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα και το αντίστροφο. Έχει περάσει ήδη ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Υπήρχε αντίδραση από τους συνδικαλιστικούς φορείς και των εργαζομένων και των γιατρών. Όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, εφόσον πλέον η κυβέρνηση θα έχει και την έγκριση του ελληνικού λαού. Και για μας αυτό είναι ένας μεγάλος φόβος που ζούμε. Όπως άλλος μεγάλος φόβος, αν μου επιτρέπετε, είναι τι θα γίνει με τους συμβασίουχους. Το νοσοκομείο Στίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στο νοσηλευτικό και στις υπόλοιπες ειδικότητες, διοικητικό, καθαρίστες κτλ., στους συμβασίουχους. Οι άνθρωποι συνεχίζουν και δουλεύουν συνεχώς με ανανεώσεις, με παρατάσεις. Τώρα οι συμβάσεις τους τελειώνουν το 30 Σεπτεμβρίου κάποιον και των υπολείπων τελειώνουν 30 Δεκεμβρίου. Υπάρχει μεγάλη αγωνία τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Το 1/3 των εργαζομένων, μάλιστα, του νοσοκομείου είναι συμβασιούχοι. Στέλλα. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση, όπως τα περιγράφει ο κύριος Μανουσάκης, είναι και το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων, του νοσηλευτικού προσωπικού δηλαδή, είναι συμβασιούχοι, που όπως πολύ σωστά σημείωσε ο κύριος Μανουσάκης, ανανεώνονται συμβάσεις. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Όμως το πρόβλημα δεν λύνεται. Υπάρχει μια εργασιακή ανασφάλεια από πλευράς τους, αφενός και αφετέρου οι μόνιμοι εργαζόμενοι στον τομέα του νοσηλευτικού προσωπικού εκφράζουν τη δική τους αγωνία. Ξέρετε ότι αυτή την ώρα στα χειρουργία του νοσοκομείου Ρεθύμνου δεν έχουμε, εκτός ότι έχουμε βέβαια ένα χειρουργικό τραπέζι που όποιος προλάβει πρόλαβε, για, νομίζω με καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ για το πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν τα περιστατικά, δεν έχουμε ειδικευόμενους γιατρούς οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους χειρουργούς που ευτυχώς έχουμε, αλλά δεν έχουμε αναισθησιολόγους και δεν έχουμε και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει να βοηθήσει το τμήμα πηγών των περιστατικών και τις υπόλοιπες κλινικές. Δηλαδή, πώς θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση? Είμαστε στο Μάιο, σε λίγο θα είμαστε στον Ιούνιο. Ο πληθυσμός, σας έλεγα, οι επισκέπτες μας έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Ο πληθυσμός θα πολλαπλασιαστεί. Κανείς δεν ξέρει πλέον αυτό το καλοκαίρι πώς θα βγει. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και γενικά στα νοσοκομεία της Κρήτης από ό,τι ήταν και την περίοδο της πανδημίας. Και εδώ να σημειώσω ότι έχει τύχει πολλές φορές άνθρωποι, ασθενείς που θέλουν να υποβληθούν σε μια απλή χειρουργική επέμβαση, μια χολή, όπως λένε, να έχουν φτάσει σε νοσοκομεία του Λασιθίου πέρα από το Ηράκλειο και τα Χανιά, στα νοσοκομεία του Λασιθίου για να εξυπηρετηθούν, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από το Ρέθμιο. Τα οποία, επειδή ο χρόνος αναμονής στο Λασίθι είναι πιο μικρός, έρχονται για να εξυπηρετηθούν στο Λασίθι. Για να εξυπηρετηθούν στο Λασίθι. Μάλιστα. Στέλλα, τι φταίει γενικά? Για πες μας λίγο. Φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι τελικά? Φταίνει οι εργαζόμενοι? Φταίει η πολιτεία? Πρωτίστως φταίνει οι κακοί δημοσιογράφοι. Σωστά. Αυτό είναι νόμος πλέον στην πόλη. Για ό,τι παρουσιάζουμε. Μετά οι συνδικαλιστές και μετά η πολιτεία. Ακριβώς. Και ποτέ κανείς υπουργός δεν φταίει, γιατί πάντα φροντίζει. Να πούμε ότι κατά καιρούς οι ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας, ναι, έχουν προσπαθήσει. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι δεν έχουν προχωρήσει σε προκηρύξεις και η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. Όμως κάτι φταίει σε αυτό που κάνουν. Και αυτό που φταίει προφανώς είναι τα οικονομικά κίνητρα. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, να φωνάζουν δώστε κίνητρα και τελικά
να μην δίδονται κίνητρα και μετά να λέμε «μα είχαμε μία άγονη προκήρυξη». Πώς να μην έχουμε άγονη προκήρυξη? Στο πρόβλημα στην Κρήτη είναι έντονο, στο Ρέθυμνο ένα παραπάνω, φαντάζομαι παντού, αλλά ένα παραπάνω και εδώ. Η θέση, η δεινή θέση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, νομίζω ότι δεν είναι κανένα άλλο νοσοκομείο της Κρήτης σε αυτή τη θέση. Ακόμα και στο Λασίθ υπάρχουν τρία νοσοκομεία. Δεν μπορεί το ένα θα πάει στο άλλο, δεν μπορεί στο άλλο στο θα Ηράκλειο πάει στο παράλληλο. Εδώ στο Ηράκλειο καταλήγουν. Και στο Λασίθ στο τέλος καταλήγουν στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο καταλήγουν. Και εσάς, προφανώς και εσάς, αλλά για μας είναι μονόδρομος. Ξέρουμε ότι αν δεν εξυπηρετηθούμε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ή που θα τρέχουμε στα Χανιά, που μέχρι πρότινος ακόμα και μία μοναχή που ήταν παθολόγος επιστρατεύσαμε δανεική, την πήραμε από το μοναστήρι, την πήραμε από το νοσοκομείο που ήταν από το κέντρο υγείας, τη φέραμε στο Ρέθυμνο για να καλύψει, να βγάλει τις εφημερίες που κάποιοι δεν καταλαβαίνουν την εφημερίες της παθολογικής κλινικής. Παθολόγο. Στην Ιερά Πέτρα πήγανε παθολόγο. Ακριβώς τώρα έχουμε. Έχουν μεγάλη φαντασία από πού θα επιστρατεύουμε γιατρούς. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε γιατρούς από το Βενζέλιο και το Παγνί, οι οποίοι άνθρωποι έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα στις κλινικές που υπηρετούν, με αποτέλεσμα ο ένας μετά τον άλλον να γκρινιάζει και να μην θέλει να έρθει στο Ρέθυμνο, να καλύψει τα κενά. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα. Αυτή είναι η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσω. Αυτά είναι τα κίνητρα που δεν δίδονται. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σου, κύριε Μανουσάκη, μέσα σε. Μία πρόταση, με λίγες λέξεις. Κατάσταση στο νοσοκομείο Σιτίας, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Δύσκολη. Δύσκολη και, και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, να γίνουν αυτά που λέμε, για να μην κινδυνεύουν άνθρωποι, δηλαδή να καλύπτονται οι εφημερίες των βασικών κλινικών. Το επόμενο διάστημα κινδυνεύει η παθολογική κλινική. Έχει 4 γιατρούς, θα φτάσουμε στους 2 όπως έγινε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και μετά θα γυρεύουμε δανεικούς από το Ηράκλειο ή από αλλού για να καλύψουμε τα κενά. Και αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία κουβέντα. Τα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου, όπως και το νοσοκομείο Ρεθύμνου, εξαιρέθηκαν εντελώς από τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού νοσηλευτικού και άλλων ειδικοτήτων μέσα στο 2023. Μάλιστα. Πήρανε, βγήκανε πρόσφατα οι αποφάσεις στη διάβγεια, μόνο Παγνή και νοσοκομείο Χανίων. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης εξαιρεθήκαν εντελώς και δεν θα πάρουμε φέτος καθόλου συμβασιούχους. Χθες δώσαμε βήμα στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Σιτίας. Σήμερα δώσαμε βήμα στους εργαζομένους και στον εκπρόσωπο των εργαζομένων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Και το επόμενο βήμα είναι να βρεθούμε στη Σιτία, να κάνουμε ρεπορτάζ και να μιλήσουμε με την τοπική κοινωνία. Και ο καθένας μετά μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα αναφορικά με το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία, αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένα ακόμα πολύπαθο νοσοκομείο σε επίπεδο Κρήτης. Ρεπορτάζ κάνουμε, στοιχεία παραθέτουμε, απόψεις διατυπώνουμε εδώ στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μανουσάκη. Να είστε καλά.